Γεια σου, καλώς ήρθατε στα Κρυπτονέα. Σήμερα 1η 8 του 2022, καλό μήνα και καλή εβδομάδα ταυτόχρονα. Και εμείς θα πάμε στα Κρυπτονέα μας με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεργάζονται ώστε να ρυθμίσουν τα κρυπτονομίσματα και τα stablecoin φυσικά λόγω της κατάρρευσης του Terra Luna. Καλό αργά παρά ποτέ. Και θα πάμε στα κρύπτο μας με το Aave να εγκαινιάζει το GHO που είναι ένα stablecoin. Η κοινότητά του αποφάσισε και με ποσοστό 99% το Aave θα έχει ένα νέο stablecoin. Και πριν την κατάρρευση του Terra Luna θα σας έλεγα ωραία, θα δούμε την τιμή του Aave να ανεβαίνει επειδή πολλοί θα θέλουν να αγοράσουν το stablecoin για να χρησιμοποιήσουν το πρωτόκολλο, να το βάλουν για staking, για πάρα πολλούς λόγους. Πλέον δεν είμαι τόσο σίγουρος πόσοι μπορούν πλέον να εμπιστευτούν ένα stablecoin από την κρυπτοαγορά. Οι ουλές είναι ακόμα νοπές από την κατάρρευση του Terra, δυστυχώς. Και συνεχίζουμε στο VeChain, το οποίο καταργεί τις χρεώσεις συναλλαγών και πλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα dApps του VeChain χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα από gas fees. Και αυτό έχει θετικά έχει και αρνητικά. Τα θετικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ότι δεν χρειάζεται να σπαταλήσετε λεφτά. Τα αρνητικά είναι δύο που μπορώ να εντοπίσω μέχρι στιγμής. Πρώτον, θα επηρεάσει πάρα πολύ την τιμή του νομίσματος, επειδή το Ethereum, παραδείγματος χάρη, έχει τόσο υψηλή τιμή, διότι έχει και πολύ ψηλά gas fees και χρειάζεται να πληρώνει πάρα πολλά σε Ethereum, τα οποία μετά καίγονται και έτσι βοηθάει την τιμή να ανεβαίνει. Και αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την τιμή του VeChain, που έτσι κι αλλιώς δεν ανεβαίνει και πάρα πολύ, λόγω ότι δεν έχει πάρα πολλούς παράγοντες που να οδηγήσουν την τιμή του να ανέβει. Και τώρα έχει ακόμα λιγότερες με αυτή την αναβάθμιση. Και το μεγαλύτερο αρνητικό από την τιμή είναι ότι μπορεί να δεχτεί επίθεση από bot. Το Solana, παραδείγματος χάρη, έχει πέσει τόσες πολλές φορές επειδή έχει πάρα πολύ φθηνά gas fees στο δίκτυό του, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ φθηνό για κάποιον να σπαμάρει μποτάκια και να σου ρίξει το δίκτυο. Και πλέον που το VeChain έχει καταργήσει τις χρεώσεις συναλλαγών στα dApps, υπάρχει περίπτωση κάποιος, επειδή είναι τζάπα, να κάνει επίθεση με μποτάκια σε ένα συγκεκριμένο dApps και αυτό να οδηγήσει στην κατάρρευση ολόκληρου του δικτύου. Και φυσικά είναι κάτι που ελπίζουμε να μην το δούμε στο VeChain. Και θα πάμε και στο τελευταίο νέο για σήμερα με τον Cristiano Ronaldo, ο οποίος έχει κάνει αυτό το tweet και γράφει Working in progress. Και φυσικά δείχνει τη φανέλα της Manchester United που είναι η ομάδα του, η οποία έχει πάνω το όνομα του Τέζος. Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει επίσημη συνεργασία της Τέζος με την Manchester. Παρ' όλα αυτά, ίσως υπάρξει και όχι επενδυτική συμβουλή, επενδυτική γνώμη. Τα νέα είναι πολύ φρέσκα ακόμα και αν ανακοινωθεί επίσημα, ενδέχεται η τιμή του Τέζος να ανέβει όπως καταλαβαίνετε. Αλλά όχι επενδυτική συμβουλή, επενδυτική γνώμη, μην κάνετε trade, κάντε hold. Και πάμε και λίγο στην αγορά, η οποία είναι απλά σταθερή. Το Bitcoin βαριέται να ανέβει πάνω από στους 23.000 δολάρια. Παρ' όλα αυτά, το βλέπω να έχει μια όρεξη να κατέβει κάτω από τις 23.000 δολάρια. Δεν είναι τίποτα το κλασικό volatility της κρυπτοαγοράς. Και σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσω ότι αν σας αρέσει το περιεχόμενο που παρακολουθείτε, προωθήστε τα κρυπτονέα διαστόματι και μέσω των κοινωνικών σας δικτύων για να βοηθήσετε το κανάλι να ανέβει. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 1η 8 του 2022, να σημειώσω ότι το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλος του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.